Έξω από την Πέμπτη, είπε Θεσσαλίας, βρέθηκαν οι γιατροί των δύο νοσοκομείων της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό αλλά και ιατρικά υλικά. Για τον λόγο αυτό, προχώρησαν σήμερα και σε περιακή κινητοποίηση. Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Λάρισας, οι γιατροί των κέντρων υγείας, οι φοιτητές ιατρικής και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πραγματοποιούμε σήμερα απεργία με μεγάλη συμμετοχή. Στην Πέμπτη, είπε, με σκοπό να αναδείξουμε τα αιτήματά μας, που είναι μισθολογικά αιτήματα. Ενίσχυση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων και αύξηση του προσωπικού. Θεωρούμε ότι ο Υπουργός Υγείας μας έχει βάλει στο στόχο με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, κρύβουν την αλήθεια που βιώνουμε στα νοσοκομεία και γι' αυτό και όλα σήμερα υπάρχει αυτή η μαζική κινητοποίηση, συγκέντρωση στην ΥΠΕ. Και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα πιο δυναμικά. Υπήρξε μια απάντηση από τον υπεάρχη, η οποία μας εξόργησε. Προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη λέξη. Βγήκε μια ανακοίνωση η οποία του θέτει τα ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν πραγματικά. Για μας δεν είναι το θέμα να ανοίξει μεθ παιδών, η οποία έπρεπε να ανοίξει και όχι με δωρεά. Είναι υποχρέωση το κράτος. Δεν ήταν να εγκατασταθεί το PET-CT που ήταν υποχρέωση το κράτος και όχι δωρεά. Αυτά τα τμήματα έχουν αυτή τη στιγμή έχουν μετακινηθεί σε αυτά τα τμήματα χωρίς καινούρια πρόσληψη από προσωπικό άλλων τμήματων. Ανοίξαμε μια τρύπα, μπαλώσαμε μια άλλη τρύπα. Όπως τόνισαν οι γιατροί, καθόλου τυχαίο ότι επέλεξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης να αποκαλύψει αυτή την περίοδο το σκάνδαλο με τις πρεσυνταγογραφήσεις γιατρών, καταλογίζοντας σκοπιμότητα. Δεν έγινε τυχαία. Το έβγαλε σε συγκεκριμένο χρόνο. Μία μέρα πριν την απεργία. Ακριβώς. Δεν έγινε τυχαία. Για να στοχοποιηθούν για τη λέτη. Για να στοχοποιηθούν, για να γυρίσει από τα προβλήματα που θέτουμε εμείς, να ασχοληθούμε με αυτό. Να ασχοληθεί ο κόσμος ότι οι γιατροί είναι μέσα στην παρανομία. Βέβαια, το διόρθωσε μετά. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στο πλευρό των γιατρών, τόσο ιατρικός σύλλογος, όσο και οι φοιτητές ιατρικής. Εμείς συμμετέχουμε υποστηρίζοντας αυτόν τον αγώνα και των συναδελφών γιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα άλλα νοσοκομεία της πόλης, αλλά και των φοιτητών οι οποίοι συμμετέχουν στον αγώνα αυτό ως μελλοντικοί γιατροί. Ο Σύλλογος των Μελών ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος έχει και με την δική του ανακοίνωση καταδικάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παράδοση των υλικών αντιδραστηρίων κτλ. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και για τον επιπλέον λόγο ότι αυτός είναι ο χώρος της δουλειάς και της δικής μας. Σαν φοιτητές ιατρικής είμαστε αντιμέτωποι κάθε μέρα με τα προβλήματα που αναφέρανε και οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο. Για παράδειγμα, έχουν ελλείψεις σε αξονικούς τομογράφους, σε αναλώσιμα, σε πολύ σημαντικά πράγματα. Εμείς έχουμε ελλείψεις και σε καθηγητές. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισα σας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα στο πλευρό όλων των ασθενών. Εν δυνάμει είμαστε όλοι ασθενείς. Η υγεία είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει εξυγχρονισμός όλων των δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδος ιατροτεχνολογικά, αλλά και σε αύξηση του αριθμού των γιατρών που υπηρετούμε τα δημόσια νοσοκομεία. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που το 2012 έγινε η μείωση των μισθών των γιατρών, τα επίσημα στοιχεία του, μέχρι το 2019 του ΠΙΣ ήταν ότι φύγανε περίπου 20.000 γιατροί στο εξωτερικό, έχουν μεταναστεύσει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στην απριακή συγκέντρωση το παρόν έδωσαν τόσο εργατικό κέντρο όσο και ο Σύλλογος Συνταξιούχων.